Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα του κορονοϊού, αλλά θα μιλήσουμε και προσπαθούμε και το κάνουμε όλες αυτές τις ημέρες, όλοι οι συναδελφοί, να συνομιλούμε με Έλληνες της Διασποράς. Δηλαδή, να μαθαίνουμε τι γίνεται σε άλλα σημεία του πλανήτη με το μεγάλο αυτό θέμα, πώς το βλέπουν οι ίδιοι, πώς το βιώνουν, να μας περιγράφουν και τις συνθήκες που ζουν. Και προσπαθούμε έτσι να παίρνουμε και το στίγμα των Δυτικομακεδόνων που έχουμε στο εξωτερικό. Θα πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Θα φύγουμε από Ευρώπη, από Ελλάδα, από Ευρώπη, από Δυτική Μακεδονία. Θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα συνδεθούμε μέσω Skype με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Νέα Υόρκη. Εκεί έχουμε τον Ζήση Πέτρου. Ζήση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παστολέ. Λοιπόν, Ζήσης Πέτρου, Δυτικομακεδόνας από τα Γρεβενά, όπου ζεις και εργάζεσαι μόνιμα στη Νέα Υόρκη, σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, προτού λίγο μας πεις λίγο τι γίνεται στην περιοχή, τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο να μας πεις πού δουλεύεις και πώς εργάζεσαι πλέον, για το λόγο ότι φαντάζομαι ότι όλα θα γίνονται από το σπίτι. Ναι, ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία λέγεται Foursquare και ασχολείται ουσιαστικά με την κίνηση των πολιτών σε διάφορα μέρη. Βγάζει στατιστικά πάνω σε αυτή την κίνηση, γι' αυτό είναι χρήσιμο για πληροφορίες σχετικά με το πώς κινείται ο κόσμος, πώς κινείται η αγορά, πώς κινείται τα νοσοκομεία. Έχουν κάποια ενδιαφέροντα νέα τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες, όπου παρατηρείται κίνηση περισσότερο στα σούπερ μάρκετ, η οποία δεν συνηθίζεται στο παρελθόν. Παρατηρείται κίνηση σε νοσοκομεία, παρατηρείται μειωμένη κίνηση σε σχολεία φυσικά, σε κινηματογράφους, σε εστιατόρια, σε μπαρ. Δηλαδή η δουλειά σου, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι και τώρα έτσι πως πάνε τα πράγματα, η δουλειά σου επικεντρώνεται και στο θέμα του κορονοϊού, έτσι πως πλέον διαμορφώνονται οι συνθήκες, σωστά, της ζωής, της καθημερινότητας. Ναι. Λόγω των πληροφοριών που έχουμε έτσι κι αλλιώς, μπορούμε να παρατηρήσουμε μερικές αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο κινείται ο κόσμος στο περιβάλλον, στις καινούργιες συνθήκες. Να σε ρωτήσω λίγο. Αυτά φαντάζομαι τώρα όλα γίνονταν από το σπίτι, από το χώρο εργασίας μάλλον, και τώρα όλα πλέον γίνονται από το σπίτι. Δηλαδή, σας είπα να φεύγετε από τα γραφεία σας. Ναι. Εμείς ως εταιρεία ήμασταν από τις πρώτες εταιρείες που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε από το σπίτι, εδώ και τρεις εβδομάδες ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί είχαμε την υπόνοια ότι υπήρχε κάποια επαφή ενός από τους συναδέλφους με κάποιο κρούσμα, οπότε προληπτικά έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε από το σπίτι ολόκληρη η εταιρεία και όλα τα γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και 3 εβδομάδες. Άρα δηλαδή υπήρχε ένας συνάδελφός στα γραφεία που είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και μπήκε σε καραντίνα όλη η επιχείρηση, από το σπίτι πλέον δουλεύουν. Α, κατάλαβα σωστά. Εκεί τη στιγμή που σταματήσαμε ήταν τόσο προληπτικά που δεν ήταν καν επιβεβαιωμένο το κρούσμα. Μάλιστα. Τώρα, πώς είναι η κατάσταση στη Νέα Υόρκη? Δηλαδή είναι μια πόλη που δεν κοιμάται, ξέρουμε ότι είναι μια πόλη που έχει έντονους ρυθμούς. Σε τι φάση είναι τώρα? Είναι διαφορετικά, Απόστολε. Έχουν κλείσει φυσικά εστιατόρια, έχουν κλείσει τα μπαράκια, έχουν κλείσει τα μαγαζιά λιανικής πώλησης, έχουν κλείσει όσα γραφεία δεν θεωρούνται βασικά για τις ανάγκες. Σούπερ μάρκετ παραμένουν ανοιχτά, φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά, κάποια τραπεζικά ιδρύματα παραμένουν ανοιχτά για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Απαγόρευση κυκλοφορίας ή περιορισμός στην κυκλοφορία υπάρχει? Θέλετε χαρτί δηλαδή για να βγείτε έξω? Πώς είστε εκεί? Όχι. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη εδώ. Υπάρχει όμως επίσημη σύσταση να αποφεύγονται μεγάλες συναθρήσεις. Δηλαδή, ακόμη και στα πάρκα, διάβαζα προηγουμένως ότι υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα 500 δολαρίων για ανθρώπους που όχι απλά κυκλοφορούν, αλλά συναθρίζονται σε μεγάλο αριθμό. Τώρα στα σούπερ μάρκετ, για να πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, είναι αυτό που λέμε βρίσκεις εύκολα για να ψωνίσεις, δηλαδή τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης? Ποια είναι η κατάσταση εκεί? Τρόφιμα βρίσκεις. Όσπρια, ζυμαρικά, φρούτα βρίσκεις. Τα αντισηπτικά είναι σε έλλειψη. Εγώ αυτόν τον καιρό δεν έχω δει πουθενά να υπάρχει, ούτε καν διαδικτυακά για να αγοράσεις. Αυτά έχουν μεγάλη ζήτηση. Στα σούπερ μάρκετ παρατηρείται έτσι συνωστισμός, ουρές, δηλαδή έχουμε τέτοια φαινόμενα? Σε κάποια σούπερ μάρκετ, ναι. Τώρα στα τοπικά, γιατί και εγώ αυτόν τον καιρό δεν πολύ κυκλοφορώ. Λογικό. Εδώ στη γειτονιά δεν έχει πολύ μεγάλες ουρές. Δεν έχει όμως και έλεγχο.
Το που συμβαίνει δηλαδή σε άλλες περιοχές, ίσως και στην Ελλάδα, που χρειάζεται να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων μέσα στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει κάποιος στην πόρτα, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Αυτό δεν το έχω δει τοπικά να συμβαίνει, δεν ούτε το στο έχετε εκεί, φαρμακείο, ούτε στο σούπερ μάρκετ. Εσύ δηλαδή βλέπεις να δημιουργούνται ουρές, δηλαδή να είναι κόσμος που να συνοστίζεται, το έχουμε αυτό εκεί? Όχι πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι τις πρώτες μέρες υπήρξε αυτό, όταν αρχίσανε να κλείνουν τα σχολεία και μαζικά τα εστιατόρια και τα μπαρ. Πάντως Τώρα βλέπεις... έχει αρχίσει σιγά σιγά και εξομαλύνεται. Οπότε, ναι, κατανέμεται ο κόσμος, νομίζω, κάπως πιο όμαλα. Πάντως βλέπεις μια χαλαρότητα σε γενικές γραμμές σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι όπως τρέχει η ιστορία, σωστά? Ναι. Ναι, σωστά. Και έξω όταν κυκλοφορείς μπορείς να δεις κόσμο να πηγαίνει για τρέξιμο, για περπάτημα, οικογένειες με τα παιδάκια ακόμη να παίζουν. Βέβαια όχι μεγάλες συναθρήσεις, αλλά πάλι βλέπεις μερικές μικρές παρέες να κυκλοφορούν. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει στην Αμερική, γιατί πλέον εξελίσσεται ιδιαίτερα η Νέα Υόρκη με τις δημοσιογραφικές αναφορές που έχουμε, και θέλω να μου πεις και την εμπειρία σου και τη γνώμη σου και την πληροφόρηση που έχεις, ότι εξελίσσεται στο μεγάλο ασθενή, δηλαδή έχουμε και πολλά κρούσματα στη Νέα Υόρκη, αλλά και πολλούς θανάτους, πολλούς νεκρούς εκεί. Έχει, ναι. Έχει ήδη φτάσει κοντά στα 5.000 κρούσματα η Μητροπολιτική περιοχή μόνο και κοντά στα 45.000, αν θυμάμαι καλά, η πολιτεία. Με 100.000 κρούσματα συνολικά περίπου στη χώρα, έχει σχεδόν τα μισά τα έχει κρούσματα σε όλη τη χώρα. Οπότε, ναι, η κατάσταση είναι κάπως έντονη γενικά. Υπάρχουν έντονες συζητήσεις για να αυξηθούν τα τεστ. Έχουν δημιουργηθεί ήδη ένα κέντρο μέσα στην πόλη όπου μπορείς να πηγαίνεις οδηγώντας και άλλα δύο παρόμοια εκτός πόλης για να κάνουν γρήγορα τα τεστ. Τα περισσότερα νοσοκομεία, όπως ξέρω, έχουν ήδη τεστ, ιδιωτικά και δημόσια. Και ζήσει να το πούμε λίγο αυτό. Να φέρουν ένα μεγάλο πλοίο με άλλα 1.000 κρεβάτια για να παίρνουν περιστατικά εκτός κορονοϊού για να στείλουν εκεί πέρα κάποιους ασθενείς για προστασία. Θα μπουν δηλαδή και τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, όσον αφορά για την περίθαλψη, επειδή ξέρεις, ακούμε για την... ότι πρέπει να έχεις ασφάλιση στην Αμερική, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άκρη όσον αφορά τα θέματα της υγείας. Υπάρχουν και δημόσια νοσοκομεία στην Αμερική, δεν είναι μόνο ιδιωτικά δηλαδή. Πώς δουλεύει το σύστημα? Το σύστημα δουλεύει, όπως το λέω, περίπου ένα στους τέσσερις, αν θυμάμαι καλά, κοντά στο 23-25% του πληθυσμού είναι ασφαλισμένοι με αυτό που αποκαλούν Medicaid. Είναι κάτι σαν δημόσιας δαπάνης ασφάλισης υγείας. Mm. Το οποίο ουσιαστικά όταν είσαι λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας και φυσικά κάτω από αυτό, πληρείς τα κριτήρια για να ενταχθείς εκεί. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι εκεί και θεωρητικά έχει κάποια ασφάλιση δημόσια. Το περίπου ένα στους 10 Αμερικανούς δεν είναι ασφαλισμένος καθόλου. Οπότε για τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και επίσκεψη στο νοσοκομείο για να κάνεις το τεστ, αν και το ίδιο το τεστ παρέχεται δωρεάν, υπάρχει μια σειρά από άλλα τεστ, ή ακόμη και η ίδια παρουσία σου στα επίγοντα χρεώνεται. Οπότε μπορεί να κοστίσει από $1.500 ίσως και παραπάνω. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είσαι πραγματικά στην κόκκινη ζώνη και επειδή είσαι και άνθρωπος εδώ από την περιοχή μας που είσαι στη Νέα Υόρκη, ανησυχείς, φοβάσαι με την όλη κατάσταση ή είναι αρκετά ασφικτικός ο κλοιός εκεί πλέον? Mm-hmm. Είναι όντως. Παρακολουθώ τις εξελίξεις, αλλά με ψυχραιμία. Δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι ακόμα. Προσπαθώ να ακολουθώ τις οδηγίες, προσπαθώ να ακολουθώ κάποιους βασικούς και πλέον κανόνες υγιεινής, προφύλαξης και γενικά καθαριότητας. Ναι, και να αποφεύγω χώρους με πολύ κόσμο. Ναι, μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι χρειάζεται πανικός. Αν κάποια βήματα τα ακολουθούμε, σχετικά πιστά. Προσέχουμε για να έχουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, έτσι, πρωτού σε αφήσουμε. Σκέφτεσαι να γυρίσεις στην Ελλάδα, θες να γυρίσεις στην Ελλάδα λόγω αυτής της κρίσης ή παραμένεις στη δουλειά σου κανονικά και βλέπουμε? Η δουλειά συγκεκριμένα η δική μου δεν έχει επηρεαστεί ακόμα, όπως το λέει. Δηλαδή, όλες οι διεργασίες γίνονται ακόμη από το σπίτι. Οπότε σε επίπεδο επαγγελματικό, τουλάχιστον προσωπικά, δεν έχω κάποια αλλαγή. Είναι και πολύ, πολύ επίκαιρο και όλα στη δουλειά σου πάνω στο αντικείμενο, επειδή έχουμε και τις εξελίξεις που αλλάζουν. Ναι, και από τη φύση της, επειδή ασχολούμαστε με προγράμματα λογισμικού, είναι κάτι που μπορεί να γίνει από το σπίτι και ολόκληρη η εταιρεία ουσιαστικά να συνεχίσει κανονικά τις εργασίες από το σπίτι. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει αλλάξει κάτι. Σε επίπεδο γενικά χώρας, ναι, προβλέπουν ότι η ανεργία θα διπλασιαστεί ή μπορεί και παραπάνω. Από θέμα κρουσμάτων, αλλά αναφέρεσαι. Ναι. Γιατί πολλά εστιατόρια κλείνουν. Ναι. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει πάντως και η Νέα Υόρκη, έτσι όπως την ξέρεις, φαντάζομαι, και την ξέρει όσοι δεν πήγαμε τουλάχιστον, όσα βλέπουμε και όσα έχουμε ακούσει. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο επειδή δουλεύεις και είσαι τις περισσότερες ώρες στο σπίτι και καλά κάνεις, έτσι πρέπει. Έχουν τώρα ανάψει, πώς λέμε, το Skype και με τους συναδέλφους και τους φίλους σου στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αλλά και με την Ελλάδα. Φαντάζομαι τώρα έχει γίνει καθημερινός τρόπος το Skype. Εδώ και καιρό βέβαια, αλλά πόσο μάλλον τώρα. Βέβαια, Απόστολε, ναι, αυτό είναι ένα από τα καλά παρελκόμενα. Το ότι ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που δεν είχαμε το χρόνο να έρθουμε. Και την ευκολία, γιατί παίρναμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι μας, πιο ευέλικτοι να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό ωράριο. Οπότε αυτό είναι ένα από τα καλά. Ερχόμαστε σε επαφή με δικούς μας πιο εύκολα. Ωραία, Ζήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πεις. Να είσαι γερός πάντως και να προσέχεις και καλή συνέχεια σου εύχομαι. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο. Να είσαι καλά, και εσύ, Απόστολε. Ευχαριστώ πολύ, Ζήση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Ζήσης ο Πέτρου, Γρεβενιώτης, Δυτικό Μακεδόνας, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και μας περιέγραψε έτσι και πώς βλέπει ο ίδιος και πώς, σε τι ρυθμούς πλέον κινείται η Νέα Υόρκη λόγω του κορονοϊού.